Καλησπέρα σας από το γνωστό στούντιο των πρωταθλητών. Είμαι εδώ με τον καλό το φίλο, όπως καταλαβαίνετε, για το 36ο κατά σειρά θεματικό βίντεο, τηρώντας πάντα τους κανόνες ασφαλείας και φορώντας και οι δύο μάσκα. Καλησπέρα, καλέ φίλε. Καλησπέρα, Μιχάλη. Ακούγομαι καλά? Μια χαρά. Για σένα δεν είπανε τίποτα, για μένα είπανε. Το πιάσε το υπονοούμενο, έτσι. Είπανε και για τους δύο μας. Καλά τώρα για σένα. Όχι, εγώ για μένα. Δεν πειράζει, εντάξει μόνο. Κάποιος φίλος παρατήρησε ότι μιλάμε σαν να έχουμε πονόδοντο. Ναι. Τον χαιρετούμε. Είναι προσφυλέστατος παρότι δεν τον έχω γνωρίσει προσωπικά. Έχουμε μιλήσει πάρα πολύ. Ο φίλος Νίκος Β. Και τι να κάνουμε, δεν γίνεται χωρίς μάσκες. Δεν γίνεται τώρα, είπαμε εντάξει. Είναι βίντεο μασκάτο. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα, καλέ φίλε? Έχουμε ένα τεράστιο θέμα. Τεράστιο. Τεράστιο, ναι. Δηλαδή? Και πιθανότατα δεν θα χωρέσει ούτε σε δύο βίντεο. Ούτε σε δύο. Τουλάχιστον μπορεί να μας πάρει και τρίτο. Μπορεί και τρίτο. Ναι. Ωραία, λοιπόν, Δευτέρα, Τετάρτη. Πάμε. Γιατί την Τρίτη μου δίνεις την ευκαιρία να πω ότι υπάρχει το σούπερ βίντεο, μην το χάσει κανένας αυτό. Φυσικά και αυτά που λέμε μη χάνει κανένας, εννοείται. Για πάμε, Γερά. Λοιπόν, το θέμα μας θα είναι οι κανονισμοί υποδομής γηπέδων UEFA. Mm-hmm. Στα ελληνικά βέβαια μεταφρασμένους, θα τους δώσουμε. Και θα παρουσιάσουμε συγκριτικά και παράλληλα σε καρτέλες που έχω φτιάξει με κολάζ. Τι λέγανε και οι τρεις, οι δύο μη ισχύοντες και ο ισχύον ο τελευταίος του 2006, του 2010 και του 2018. Μάλιστα. Γενικά αλλάζουν οι κανονισμοί, όπως αλλάζουν και τα σχέδια στο γήπεδο, ανάλογα με τις περιστάσεις. Ναι. Κάποιοι φίλοι ίσως απορρίσουν γιατί κάνουμε αυτή την παράλληλη παρουσίαση. Για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι θέλουμε να δείξουμε ότι ακριβώς αυτό που είπες πριν, ότι οι κανονισμοί μπορεί να αλλάξουν, οπότε το γήπεδο πρέπει να φτιαχτεί με προδιαγραφές, ίσως και πιο καλές από τις απαιτήσεις του UEFA, γιατί δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει αύριο. Ναι. Όταν η ΑΕΚ ξεκινάει αυτό το εγχείρημα, δεν είναι ένα γήπεδο το οποίο μπορεί αύριο να πει «Α, δεν πειράζει, φτιάχνουμε κάτι άλλο, προσθέτουμε και ράβουμε και ξυλώνουμε». Πρέπει να γίνει σωστά. Συμφωνείς? Εννοείται αυτό. Ωραία. Και δεύτερον, για να μην μπερδεύονται οι φίλοι και οι φίλες μας που θα δουν κάτι άλλο σε κάποιους άλλους, σε κάποιο άλλο site ή κάποιος πει και πάει, εγώ διάβασα ότι ήταν έτσι ή ήταν αλλιώς, θα δείξουμε για τους τρεις κανονισμούς. Θα βάλω στο Dropbox από κάτω και θα καρφιτσώσεις και τα αρχεία σε PDF που περιέχουν τους κανονισμούς. Και θα δείξουμε τώρα, εδώ είμαστε στο φύλλο της Αθλητικής Ενώσεως Κωνσταντίνου. Πριν δείξουμε, πάω λίγο σε διάλειμμα. Είμαστε στην πρώτη σελίδα της UEFA, πατάμε εδώ, που έχει όλους τους τομείς. Κατεβαίνουμε εδώ, στη βιβλιοθήκη. Πάμε εδώ πέρα που είναι οι κανονισμοί. Πατάμε το More περισσότερα. Και εδώ κάτω-κάτω, να, οι κανονισμοί υποδομής, το 18 βέβαια, οι άλλοι δεν υπάρχουν πλέον, στη Βέλγιο. Είναι στα αγγλικά αυτό που θα παρουσιάσουμε για το 18. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, κλείσα και από εδώ, να αρχίσουμε την παρουσίαση. Ένας άλλος λόγος, Μιχάλη, για τον οποίο θα παρουσιάσουμε σε χάρτινη μορφή και κολλάζει τις διατάξεις αυτές, είναι γιατί έχω επισημάνει, τα υπογραμμίζω με μαρκαδόρο κίτρινο και πράσινο, κάποια σημεία που αξίζουν σχολιασμού. Να σε ρωτήσω. Παρακαλώ. Πιστεύεις ότι θα είναι ένα θέμα αυτό για ένα βίντεο ή θα πάρει και παραπάνω? Τουλάχιστον δύο. Ναι. Δεν μου το είπες τώρα, μου το είπες εκείνο που σβήσαμε το γι' αυτό. Λοιπόν, οπότε θέλω να πω στους φίλους ότι θα παίξει αυτό τη Δευτέρα το πρώτο μέρος, την Τρίτη έχω το Super
όπως πρέπει εκεί πέρα που δεν θα το χάσει κανένας. Mm-hmm. Και την Τετάρτη θα παίξει το δεύτερο και πάει λέγοντας αν υπάρξει και τρίτο και τα λοιπά. Για πάμε, όχι δεν θα δουν οι άνθρωποι αυτό, εννοείται. Ναι. Για πάμε γέρα. Λοιπόν, εδώ στο πρώτο φύλλο έχω μόνο τον κανονισμό του 18, γιατί επαναλαμβάνει στερεότυπα ακριβώς τα ίδια που γράφαν και οι δύο προηγούμενοι. Mm-hmm. Για κανονισμό πάνω στα δύο κίτρινα αυτά. Στα δύο κίτρινα, ναι. Ωραία, τι διαβάζουμε εδώ. Ο κανονισμός αυτός διέπει τα ελάχιστα κριτήρια δόμησης που πρέπει να πληρεί ένα γήπεδο, να ταξινομηθεί σε ανάλογη κατηγορία UEFA. Από κριτήρια, εμείς έχουμε φούρ. Ναι. Έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, επιπρόσθετα, ο παρόν κανονισμός καθορίζει τις υποχρεώσεις για την επίβλεψη συμμόρφωσης. Mm-hmm. Και προέρχεται τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση εξαίρεσης σε κάποια από τα κριτήρια δόμησης. Αυτό μας διαφέρει, γιατί είναι πολύ πιθανόν να μην είναι τέλειο όπως όλα τα κατασκευάσματα. Κάπου να υπάρχει κάποιο πρόβλημα, δεν είναι ανάγκη να. Φέρε εδώ να στο υπογράψω. Ναι. Τέλειο θα είναι, μια χαρά. Πάμε λοιπόν κάτω-κάτω. Mm-hmm. Στο πράσινο. Τι είναι αυτό, με λάθος χρώμα και θα μου πεις. Όχι, και το πράσινο. Λάθος χρώμα. Ναι. Για να διαβάσουμε εδώ. Η διοίκηση της UEFA δύναται να χορηγήσει εξαίρεση για ένα συγκεκριμένο κριτήριο δόμησης σε περιπτώσεις ιδιαίτερης δυσέρειας και βάσει αιτιολογημένου αιτήματος για περίπτωση που εμπίπτει στην ισχύουσα εθνική νομοθεσία ή εφόσον η εκπλήρωση κλπ. 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 Και δεν μπορεί να δώσει μέσα στα όρια της Ομοσπονδίας τους αγώνες της η ομάδα. Αυτό το λέω για την πιθανή, αν και διάβασα σήμερα ότι απομακρύνεται η ιδέα, της χρήσης του γήπεδου του Απόλλωνα. Ναι. Ναι, θα μπορούσε να δώσει εξαιρέσεις η UEFA, ας πούμε, για κάποια. Όπως για το έχει και χρησιμοποιήσει και άλλη ελληνική ομάδα, δεν θέλω να πω το όνομα, έτσι. Ωραία, λοιπόν, κλείνουμε από εδώ να το δούμε. Πριν κλείσουμε, θέλω να σου πω κάνω μια ερώτηση. Λοιπόν, εμείς πόσο καιρό τώρα δεν κάνουμε άλλη δουλειά, ασχολούμαστε με όλες τις λεπτομέρειες. Βλέπεις εσύ ότι θα έχουμε κάποιο ελάττωμα που να μην πληρεί όλα τα κριτήρια? Όχι, όχι, όχι. Τι όχι. Από αυτό, να μην υπάρξει παρεξήγηση. Τι το πήρε. Μία στις χίλιες. Και η μήγα να περάσει την έχουν προβλέψει. Ναι, μία στις χίλιες λέω. Μία στο εκατομμύριο. Εντάξει. Ωραία. Δηλαδή να μην ανησυχούμε, γιατί υπάρχει μια ανησυχία από ελάχιστους φίλους ότι μήπως η UEFA βρει αυτό, δεν κάνει. Όποιος ανησυχεί να δει το βίντεο. Λοιπόν, πάμε γερά. Ναι. Προχωράμε. Πάμε εδώ στο κόλπο με το σωστό χρώμα, το βιαστευόμενο. Λοιπόν, εδώ είναι ο αγωνιστικός χώρος. Mm-hmm. Δεν αξίζει να δούμε τις προηγούμενες κατηγορίες. Αν και οι φίλοι μου μας μπορούν να βρουν τον ίδιο τον κανονισμό, θα το βάλουμε από κάτω να το βρουν. Έτσι. Mm. Λοιπόν, για κατηγορίες 3 και 4, που 4 θα είναι το γήπεδο. Mm-hmm. Πρέπει να πας κάτω-κάτω, Μιχάλη. Κάτω-κάτω, μάλιστα. Ναι. Βασικά από εμάς περιμένουν να τα δουν, γιατί δύσκολο μερικοί να τα. Δηλαδή περισσότεροι να κάτσουν να τα δουν μόνοι τους. Για πάμε. Αυτό το αεκάρεστο έργο. Κατά το θεάριστο. Το αεκάρεστο έργο. Και δεν είναι και πολύ κίτρινο αυτό. Φυσική είναι. Τέλος πάντων, ας το βαφτίσουμε κίτρινο. Λοιπόν, ο γονικός χώρος πρέπει να είναι 105 μέτρα σε μήκος και 68 μέτρα σε πλάτος. Ναι, ναι. Αυτό πραγματοποιείται. Δηλαδή παίρνουμε τα ανώτερα, γιατί έχει 100 έως 105 και 64-68. Ωραία. Για πρόσκληση τώρα αυτό εδώ. Αυτό εδώ. Λοιπόν. Έχουμε συχλωτάπητα και ή κάλυμα αγωνιστικού χώρου σύμφωνα με την τοποθεσία και τις κλιματικές συνθήκες. Εντάξει. Αυτό νομίζω εύκολα γίνεται το κάλυμα τουλάχιστον, γιατί η θέρμανση του χλωτάπητα πολύ πιθανό να μην χρειάζεται. Πάγω στη Φιλαδέλφεια. Δεν είμαστε και στα Σνίσφαιρο, εντάξει. Εντάξει. Ωραία. Εδώ τίποτα άλλο δεν έχουμε πούμε. Προχωράμε. Τίποτα άλλο, κάτι λέει εδώ πέρα. Για πάμε γερά. Και χάνουμε τα σημαντικά. Δεν πειράζει. Είπαμε τα κίτρινα να σχολιάζουμε. Συγγνώμη, πρέπει να σχολιάζω κι εγώ. Τι ρόλο παίζω εδώ. Γλάστρα είμαι. Για πάμε. Λοιπόν, κανένα αντικείμενο δεν επιτρέπεται να βρίσκεται σε ύψος μικρότερο των 21 μέτρων από τον αγωνιστικό χώρο. Τι είναι αυτό το κόλπο. Δηλαδή το στέγαστρο πρέπει να είναι πάνω από τα 21 μέτρα οπωσδήποτε. Έτσι. Λοιπόν, είναι. Γιατί είναι γύρω στα 28, αν θυμάμαι καλά, η μέσα του μεριά. Και το δεύτερο, από κάτω, ο χώρος παραπλεύρος των αγωνιστικών γραμμών θα πρέπει να είναι ασφαλής για τους ποδοσφαιριστές και τους διαιτητές. Ο εξοπλισμός, πρόσεξε τώρα, γιατί εδώ είναι το θέμα των διαφημιστικών πινακίδων. Ο εξοπλισμός πλαισίων του αγωνιστικού χώρου και τα συνδεόμενα δομικά στοιχεία θα πρέπει να είναι τοποθετημένα με τέτοιο τρόπο ώστε να μην αποτελούν κίνδυνο για τους ποδοσφαιριστές, προπονητές, διαιτητές κλπ. Γιατί έχουν υπάρξει παράπονα
και για την θέα στο ΆΚΑ, ο οποίο κάθεται στα χαμηλά καθίσματα, όχι μόνο ναι, κάτω δεν μπορεί, δεν μπορεί, βλέπεις, ναι. Είναι και ένα μέτρο, ενάμιση μέσα. Γενικά δεν βλέπεις κάτω, ναι. Ελπίζω και νομίζω ότι στο καινούριο αυτό γήπεδο θα διευθετηθεί το θέμα. Για μένα δεν είναι θέμα αποστάσεων, αλλά προθέσεων. Ελπίζω και εύχομαι όσοι θα μπούμε μέσα να είμαστε ιεραπόστολοι όπως πρέπει, να υποστηρίζουμε την ομάδα μας μόνο με φωνή και να μην δώσουμε λαβές για κόλπα. Λοιπόν, προχωράμε. Εδώ δεν έχω σημειώσει κάτι ιδιαίτερο. Οι φίλοι που είναι πιο μερακλείδες και ηλεκτρολόγοι βλέπουν εδώ μια γενική παρουσίαση του άρθρου για τις προβολείς και τον φωτισμό. Επαναλαμβάνω ότι θα βάλω από κάτω τα link να δούνε τους κανονισμούς. Ο φωτισμός που θα μπει πάνω στο στέγαστρο γύρω-γύρω, έτσι. Στο στέγαστρο στις μακρές πλευρές. Στις δύο μακρές πλευρές, στην ανατολική και δυτική. Όχι πίσω από τα δέρματα. Όχι, τι θα το κάνω. Όχι, θα μπορούσε, δεν ξέρω πώς. Στις μακρές πλευρές. Εκεί που είναι αυτός ο διάδρομος επίσκεψης και ελέγχου. Θα στερεωθεί ο φωτισμός και τα μεγαφωνικές εγκαταστάσεις. Αλλά θα κάνουμε χωρίς το θέμα. Εντάξει, δεν σχολάω το θέμα, Χριστένα, μου το κοίτα και λίγο προς τα κάτω. Πόσο κάτω. Εδώ. Εδώ, φωτισμός. Λέει ότι θα υπάρχει και εφεδρικός φωτισμός και ασφαλεία. Αυτό έλειπε, να κλείσουν τα φώτα. Κλείσα να πάμε σε άλλο θέμα. Για πάμε γερά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από πάνω εκεί με το λάθος χρώμα, ας πούμε, γιατί σαφιστική το βλέπω. Κίτρινο είναι αυτό, τέλος πάντων. Ο Θεός να το κάνει. Φίλοι και φίλοι. Φυστική είναι, φυστική. Άστο. Πάμε. Βλέπω κίτρινο. Εντάξει. Ένας από τους με τα μάτια της καρδιάς. Ναι, κατευθείαν. Λοιπόν, τώρα, εδώ θα επιμείνω λίγο γιατί το άρθρο 5 σε άλλο κανονισμό έχει μεσολάβει κάποιο άλλο άρθρο και είναι 6, δεν έχει σημασία. Στους 3 διαδοχικούς κανονισμούς δηλώνεται ότι πρέπει να υπάρχει διαθέσιμος χώρος για προθέρμανση για τους αναπληρωματικούς κατά μήκος των πλαγιών γραμμών ή πίσω από τις διαφημιστικές πινακίδες του τέρματος που είναι πίσω από το τέρμα. Μάλιστα. Ωραία. Ασαφώς δεν λέει ποιες διαστάσεις θα έχει. Ναι. Ωραία. Αυτό θα το δούμε σε άλλο. Εδώ μην μπερδεύουμε γιατί πολλοί φίλοι έχουν προσπαθήσει να βρουν πόσος χώρος χρειάζεται. Αυτός ο χώρος καθορίζεται χωριστά από την ΟΕΦΑ. Εδώ λέει γενικά πρέπει να υπάρχει αρκετός χώρος για προθέρμανση των παικτών. Οι δικοί μας θα πηγαίνουν στο βόρειο τμήμα για προθέρμανση και οι αντίπαλοι στην από εκεί μεριά. Εντάξει, ας κανονίσουν. Στα λέω από τώρα. Τώρα, μας διαφέρει ο κανονισμός του 18 που λέει θέλεις να διαβάσεις εσύ, να ξεχωρίσεις. Μάλιστα. Ένας χώρος προθέρμανσης για τους αναπληρωματικούς πρέπει να είναι διαθέσιμος κατά μήκος πλάγιας γραμμής και πίσω. Από τον πρώτο βοηθό επόπτη. Διαιτητή. Διαιτητή. Θα σου απ' έξω. Δεν πειράζει, ναι. Α, βοηθός, ναι. Πρέπει να έχει χωριστό χώρο. Βοηθό διαιτητή, ναι. Εντάξει, ωραία. Πρέπει να αποτελείται από φυσικό ή συνθετικό χλωροτάπητα. Στο, έτσι, έχουμε δει στα άλλα σχέδια ότι στις πλάγιες γραμμές τα πρώτα 5,5 μέτρα είναι επέκταση του φυσικού χλωροτάπητα και τα τελευταία 3 προς την κερκίδα είναι τεχνητός χλωροτάπητας. Ωραία. Ωραία. Άρα είμαστε μέσα. Και να μην κάνουν οι φίλοι το λάθος που κάνω εγώ και το λέω χλωροτάπητα, ενώ είναι χλωροτάπητας. Λοιπόν, στερεωμένος με ασφάλεια στο έδαφος και κατά προτίμηση να έχει την ίδια επιφάνεια κτλ. Τεχνικά πάμε. Ωραία. Μέχρι εδώ, γιατί εμάς δεν μας διαφέρει, υπάρχει αρκετός χώρος στα πλάγια. Άμα δεν υπάρχει, πρέπει να υπάρχει πίσω από τα τέρματα. Εδώ δεν τίθεται. Κάπου θα υπάρχει. Από κάτω έχω σημειώσει κάτι με δικά μου γράμματα. Οι αποστάσεις των γραμμών από τις θεατές καθορίστηκαν από άλλους παράγοντες. Και όχι απαιτήσεις της ΟΕΦΑ. Ναι, οκ. Okay. Έτσι. Αφού μου πετάγεσαι, γιατί δεν το λες μόνος σου. Για πάμε. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό, ποιοι είναι οι άλλοι παράγοντες. Α, εδώ θα κάνουμε ολόκληρο θεματικό, όταν μιλήσουμε για τον αριθμό των θέσεων. Έμα σου λέω κάτι, μιλήσω, θα κάνουμε θεματικό. Θα πούμε τίποτα τώρα. Όχι, τι, τι είναι αυτό το κόλπο. Λοιπόν, εγώ θέλω τώρα να καταλάβουν οι φίλοι και οι φίλες μας. Μάλιστα. Ότι οι αποστάσεις στα πλάγια που είναι 8,5 μέτρα και πίσω από τέρματα είναι 13, δεν ήταν απέτηση της ΟΕΦΑ. Καθορίστηκαν από άλλους λόγους. Που τώρα χωρίς σχέδια δεν μπορούμε να εξηγήσουμε. Ωραία.
Λοιπόν, η UEFA ήταν πολύ πιο ελαστική στις απαιτήσεις της. Okay. Στην επόμενη κάρτα θα δούμε και τι ακριβώς απαιτεί. Δείξε λίγο για τους πάγκους των αναπληρωματικών. Λοιπόν, οι πάγκοι των αναπληρωματικών, το 2018, ναι, ωραία. Ωραία. Λοιπόν, εδώ λέει ότι οι πάγκοι πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 5 μέτρα από τη γραμμή. Αν 4. 5, ναι, 5 στις παλαιότερες κανονισμούς, 4 τώρα. 4 τώρα. Ναι. Άρα η πάγκη μπορεί, ας, σε εμάς τώρα η απόσταση από την πλάγια γραμμή έως την κερκίδα είναι 8,5 μέτρα, όπως έχουμε δει. Έτσι. Λοιπόν, τους φάγκους μπορεί να τους τοποθετήσεις κολλητά με την κερκίδα, οπότε θα εμποδίζουν και λιγότερο τη θέα κάποιων θεατών. Μπράβο, ναι, ναι, όπως γίνεται στο Ολυμπιακό στάδιο, ή να τους πας πιο κοντά μέχρι τα 4 μέτρα από την πλάγια γραμμή. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, να κλείσεις ή να βγάλω το επόμενο. Για... Είναι σε συνέχεια. Κλείνω. Κλείνω και κάνουμε διαφημίσεις. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε τις απαιτήσεις της UEFA. Είναι από τον κανονισμό του 18, τον τελευταίο κανονισμό. Στους προηγούμενους δεν υπήρχε σε διάγραμμα. Ασαφώς αναφερόταν ότι χρειάζεται απαραίτητος χώρος. Εδώ έχουμε και τις διαστάσεις. Τι βλέπουμε εδώ, θες να διαβάσεις τα νούμερα. Πίσω από τα τέρματα θέλει 5 μέτρα. Στις γωνίες μπορεί να γίνει και 3. Ωραία. Απλά, λοιπόν, 4. Και 4. Και 4. Και από κάτω πάλι το ίδιο. Ωραία. 3 στη γωνία, 5 από πίσω. Ωραία. Λοιπόν, τώρα αυτές οι διαστάσεις, άμα μερικοί φίλοι με έχουν ερωτήσει τι διαστάσεις υπάρχουν σε άλλα γήπεδα. Ένας φίλος, να πούμε το όνομά του γιατί έτσι υπογράφει, δεν ξέρω αν είναι το πραγματικό του, ο Κρίς Φυρός, είχε την ευγενή καλοσύνη να μου μετρήσει σε πάρα πολλά γήπεδα της Ευρώπης και, και του κόσμου, νομίζω βάλαμε και κανένα δύο την Αργεντινή και της Ελλάδας, πόσο είναι αυτές οι διαστάσεις, και εκεί θα κάνουμε ένα ειδικό αφιέρωμα. Ωραία. Το έχουν ζητήσει και άλλοι φίλοι. Έτσι. Ωραία. Προσωρινά σε μία ερώτηση έχω να διατυπώσω εγώ τώρα. Έλεγε. Τον Μπερναβέου, ας πούμε, τώρα πήρα ένα γήπεδο το οποίο το λέγανε αεροδρόμιο γιατί είχε τις μεγαλύτερες επιτρεπτές διαστάσεις. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Κοντά είναι. Αλλά τι γίνεται. Εμείς θα έχουμε τις μεγαλύτερες επιτρεπτές διαστάσεις αγωνιστικού χώρου, αυτό θέλω να ρωτήσω. Μεγαλύτερες δεν υπάρχουν επιτρεπτές. Α, διαστάσεις του αγωνιστικού χώρου. Όχι, είναι φιξαρισμένες. Αυτό σου λέω. Εμείς παίρνουμε τις μεγαλύτερες, όπως είδα πριν, όχι, από αυτά που έδειξες. Άλλο οι αποστάσεις από τις κερκίδες. Όχι, το αγωνιστικό χώρο σου. Όχι, Μιχάλη, είναι κατηγορία 3 νομίζω και 4 είναι φιξαρισμένες. 105 επί 68. Μόνο αυτές. Δεν υπάρχουν μεγαλύτερες, μικρότερες πλέον. Άρα, όποιος έρχεται στη Φιλαδέλφεια θα του φεύγουν τα πνευμόνια, θέλω να πω. Εκεί θέλω να καταλάβω. Μα όλα τα γήπεδα ίδια είναι πλέον. Εντάξει, γιατί κάποια γήπεδα μπορεί να έχουν τις πιο μικρές τέτοιες. Δεν νομίζω. Ούτε στο ελληνικό πρωτάθλημα παίζονται σε διαφορετικά. Δηλαδή, όλοι έχουν τα ίδια. Όλοι τα ίδια. 105-68. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, κάπου εδώ κλείνει το πρώτο μέρος του 36ου κατά σειρά θεματικού βίντεο και το οποίο θα προκληθεί τη Δευτέρα. Δείτε το. Υποβάλλετε από κάτω ότι έχετε και τα λοιπά και την Τετάρτη θα ακολουθήσει το δεύτερο μέρος. Καλέ φίλε, να πω και εγώ, να χαιρετήσω και εγώ τους, μάλλον να αποχαιρετήσω και εγώ τους φίλους και τις φίλες μας και θα τους ξαναδούμε, μην τους αποχαιρετάς μπορώ να το χαιρετάς και πολύ και να σημειώσω και κάτι εδώ ότι να μην με ρωτάνε οι φίλοι κάτι που έχω πει ήδη μέσα στο θεματικό, ας το δουν όλα πρώτα και μετά να... Α, το, ναι, το θεματικό. Μερικοί φίλοι με ρωτάνε κάτι που έχω πει ήδη. Εντάξει, λοιπόν, τα λέμε, μια ζωή ΑΕΚ.